Τελευταίο μεροκάματο το πρωί για έναν 33χρονο αλλοδαπό εργάτη στο Ρέθυμνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες σε ελαιόνα που βρίσκεται στο χωριό Ατσιπάδες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο 33χρονος, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε μια σκάλα, επιχειρούσε να κόψει ένα μεγάλο κλαδί ελιάς, όταν ξαφνικά αυτό κόπηκε, έπεσε, τον καταπλάκωσε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Θα έπρεπε να τηρούνται αυτά τα μέτρα για την ασφάλεια του, για τη ζωή του, εννοείται, του εργαζόμενου, έτσι. Γιατί πάμε να πάρουμε ένα μεροκάματο, εντάξει, θα σκοτωθούμε κιόλας. Εσείς σας το διακινδυνεύατε για ένα μεροκάματο να βάλετε τη ζωή σας σε κίνδυνο? Όχι, φυσικά όχι. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Πηλίου, περιπολικά από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή της πυροσβεστικής προκειμένου να απομακρυνθεί το μεγάλο κλαδί ελιάς από το σώμα του άτυχου εργάτη. Όμως ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς ο 33χρονος είχε ξεψυχήσει. Ένα συμβάν το οποίο καταδεικνύει περίτρανα ότι τα μέτρα ασφαλείας υγιεινής πρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους εργασίας. Και ενώ οι συνθήκες θανάτου του άτυχου άντρα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, το θέμα απασχολεί και το εργατικό κέντρο, δεδομένου ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο εργαζόμενος τραυματίζεται ή ακόμα χειρότερα χάνει και τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Να επισημάνω στους εργαζόμενους ότι δεν θα πρέπει να κάνουν εκτόσεις στα μέτρα ασφαλείας που τους δίνονται. Θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14, αν όχι 1014, γιατί τις ημέρες και τις εποχές αυτές που ζούμε, όλα στο βωμό του κέρδους, όλα αυτά παραγωνίζονται. Ο Γιώργος Λιολάκης μέσω της Κρήτη TV απευθύνει νέα έκκληση στους εργαζόμενους, ώστε να επιδεικνύουν, όπως λέει, τη δέουσα προσοχή στον εργασιακό τους χώρο. Ούτως ώστε αν συμβεί ή αν υποπέσει στην αντίληψή τους κάποιο συμβάν ότι τηρούνται πλημελή μέτρα ασφαλείας στην εργασία τους, να το αναφέρουν και εμείς θα κινήσουμε τις διαδικασίες ούτως ώστε να παταχτεί πλέον αυτό το φαινόμενο που καιρό τώρα, χρόνια τώρα, ταλανίζει όλες τις εργασιακούς χώρους του νόμου μας. Και ενώ οι έλεγχοι θα έπρεπε να είναι συνεχείς, στο Ρέθυμνο ουδέποτε λειτουργήσε κανονικά το κλιμάκιο ελέγχου λόγω υποστελέχωσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας. Θα μπορούσε να γίνει σποραδική έλεγχη, ας πούμε, σε κάθε περιοχή και κάποια χρονικά διαστήματα. Πάντως δεν είναι τραγικό να φεύγει κάποιος για ένα μεροκάμα του και να μην γυρίζει? Φυσικά είναι τραγικό. Είναι δυνατό σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο να πηγαίνεις να εργαστείς για βιοποριστικούς λόγους και για σένα και για την οικογένειά σου και ξαφνικά να μην γυρίζεις. Στην επιθεώρηση εργασίας Ρεθύμνου έχει πλέον απομείνει ένας μόλις εργαζόμενος, ο οποίος αδυνατεί να διεξάγει ελέγχους στους εργασιακούς χώρους, ενώ όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, τότε ζητάται η συνδρομή κλιμακίου από το ΣΕΠ Εχανίων.